Όχι, δεν πρόκειται για κάδο απορριμμάτων, με φόντο τα σκουπίδια που υπάρχουν, από πλαστικά μπουκάλια μέχρι σκούπα, αλλά για μια μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα, στην περιοχή των Μεσαμπελιών στο Ηράκλειο. Έχω μερικά μπάζα να τα φέρω, να τα ρίξω μέσα να γεμίσει. Αφού δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν μπορούμε να περάσουμε από το δρόμο. Την πρώτη μέρα βάλανε ένα κουβά, τη δεύτερη μέρα είχαν βάλει ένα λάστιχο. Τώρα περνάω και βλέπω και την παλέτα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ, τις περιοχές τα παιδιά. Να δείτε και κάτι άλλο τις επόμενες μέρες. Κανένα άνθρωπο μέσα μπορεί να δω τις επόμενες μέρες. Κανένα παιδάκι. Αν δείτε το βάθος της Λακούβας. Έχει μια σκούπα μέσα. Έχει, θα βρούμε και άλλα διάφορα. Έχουν περάσει 10 μέρες. Άλλες. Νωρίς ακόμα πιστεύω. Εξαρτάται πότε κάνουν τη βόλτα τους οι αρμόδιοι. Ναι. Και βλέπουν, ας πούμε, τους δρόμους τι χάνουν. Και πότε έχουμε εκλογές. Τώρα περάσαν, τελείως. Τα αργήσαμε να τη ξαναφτιάξουμε τις Λακούβες τώρα. Η επίμαχη τρύπα βρίσκεται εδώ και 10 μέρες σε συμβολή των οδών, Εθνομαρτύρων και Λίνδου, εικόνα η οποία προκάλεσε τη δυσαρέσκεια δημοτών, οι οποίοι προσπάθησαν με ίδια μέσα να καλύψουν το επικίνδυνο σημείο για την αποφυγή τυχόν δυσάρεστων καταστάσεων. 10 μέρες έχει ανοιχτή η Λακούβα, τσι πήραν τηλέφωνο, ήρθαν, βάλανε το ξύλο αυτό εκεί, τσι κορδέλες και φύγανε. Δηλαδή το συνεργείο του Δήμου έβαλε. Ναι. Εδώ και 10 μέρες. Όχι, εχθές τη βάλανε. 10 μέρες είναι που είχε ανοιχτή η τρύπα. Α, και ήρθαν απλώς και βάλανε κορδέλα. Βάλανε την κορδέλα για τέρμα. Είναι βέβαια κίνδυνο και για τους πεζούς και για τα αυτοκίνητα. Τι να το φτιάξουνε, τι να πούμε. Η Λακούβα είναι πολύ επικίνδυνη. Άμα περνά κανένα παιδί, κανένα με το μεγανάκι, το πρέπει να φτιαχτεί. Σύντομα. Και βλέπετε, έχει μεγάλο βάθος. Ναι, έχει μεγάλο βάθος, είναι βαθιά και έχει πολύ κενό μέσα. Ο Θεός βοηθάει τις Λακούβες. Αρχικά τοποθετήθηκε κουβάς, ενώ στη συνέχεια λάστιχο, παλέτα και κόνη, κρούοντας με τον τρόπο αυτό το καμπανάκι του κινδύνου για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς, με τους δημότες να καλούν τους αρμόδιους να σπεύσουν στο σημείο για την αποκατάστασή του. Κάποιο φρεάτιο κάνανε εκεί και μετά από 2-3 μήνες ανοιχτήκε η Λακούβα. Δηλαδή, τι περιμένουμε, να πέσει κανένα παιδάκι μέσα εδώ τις περιοχές? Ελάτε ένα απόγευμα να δείτε εκεί στο στενό τι γίνεται από παιδιά. Τι λέτε λοιπόν στον αρμόδιο αντιδήμαρχο? Να αναλάβει τις ευθύνες του, να έρθει να την κλείσει αυτός.